Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ. Θα παραμείνουμε στο χώρο της υγείας, γιατί ήταν να γίνει αύριο η δράση για την υγεία από την ΑΔΔΗ. Ο λόγος όμως των καιρικών συνθήκων θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, την ερχόμενη Τρίτη. Είναι όμως μαζί μας ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Φαβατάς, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και στον τηλεθέατη σας. Καλησπέρα. Τώρα έχουμε μια αναβολή. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Είχατε μια δράση για αύριο. Πράγματι, ναι. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ και εδώ στην πόλη τη δική μας, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους υγείας, δηλαδή το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών του Νομού Μεσσηνίας, το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία, όπως σε όλη την Ελλάδα, να γινόταν ημέρα δράσης αύριο για την υγεία. Θα κάναμε μια συγκέντρωση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όμως, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη χώρα μας τις τελευταία 24 ώρα, με απόφαση της ΑΔΔΗ κεντρικά, μεταφέρθηκε για την 3η, 1η Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, θα κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία για τα θέματα της υγείας που απασχολούν τα τελευταία 2-3 χρόνια τη χώρα μας. Και να έρθουμε τώρα στο ζητούμενο, που είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Για πείτε μας. Κυρία Ελιοπούλου, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, η φιλόξενη εκπομπή σας μας έχει ξανακαλέσει εδώ και εμένα προσωπικά, αλλά και συναδέλφους από την ΑΔΔΗ, από την Αθήνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει περιοδία κατ' επανάληψη από την αρχή της πανδημίας και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία της Καλαμάτας, αλλά και της Κυπαρισσίας. Έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Τα έχουμε επισημάνει και στη διοίκηση, αλλά και η ΑΔΔΗ τα έχει επισημάνει στο Υπουργείο. Αλλά δυστυχώς, 2 χρόνια που υπάρχει πανδημία στη χώρα μας, δυστυχώς το τονίζω αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο να πω ότι φέτος μειώθηκε κατά πολύ ο προϋπολογισμός της χώρας μας για την υγεία. Σε μια εποχή που έχουμε πανδημία, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, μείωσε τη χρηματοδότηση για τις δομές υγείας. Την ώρα που υπάρχουν σοβαρά θέματα, έτσι, και υποστελέχωσης και λήψεων. Αιτήματα που είχαμε θέσει και εδώ στην εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο διεκδίκησης που έχουν ζητήσει οι εργαζόμενοι, αιτήματα όπως ενίσχυση του δημοσίου τομέα υγεία, άμεσα προσλήψεις, να επιστρέψουν αυτοί που είναι σε αναστολή και να εργαστούν. 6.500 εργαζόμενοι είναι εκτός από τις δομές. Με αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο οι νεκροί που ακούμε καθημερινά από COVID. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα που στα νοσοκομεία όλης της χώρας βέβαια, ναι, που δεν γίνονται οι κατάλληλες θεραπείες στον κατάλληλο χρόνο και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Έχουμε ανθρώπους με καρκινοπαθείς, έχουμε ανθρώπους με έφραγμα, με καρδιά, που δεν προλαβαίνουν να κάνουν χειρουργείο και όλα αυτά. Και έχουμε μεγάλα προβλήματα και στη λειτουργία και άλλων διαδικασιών που κάνει το νοσοκομείο εκτός από τον COVID. Έχουν μείνει πίσω και οι άλλες παθήσεις. Είναι ακριβώς αλήθεια αυτό. Έχουν μείνει όλες τις παθήσεις πίσω, ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς η χρηματοδότηση, αυτά που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας από το Υπουργείο Υγείας, δεν έκανε σχεδόν τίποτα να επιστρατεύσει τις ιδιωτικές δομές υγείας άμεσα, όχι μόνο τους ελεύθερους γιατρούς, αλλά και τις δομές, ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το σύστημα. Γι' αυτό, δυστυχώς, είμαστε από τις πρώτες χώρες σε θανάτους σε σύγκριση με τον πληθυσμό. Είμαστε στις πρώτες χώρες. Αυτό δηλαδή είναι αδιανόητο για να συμβαίνει στη χώρα μας, που η χώρα μας όλοι γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούνται, με εξαίρεση βέβαια αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είναι αδιανόητο να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει, γιατί δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, αδιαφορεί απέναντι στην πανδημία. Έχουμε κρούσει πάρα πολλές φορές τον κούδωνα του κινδύνου και σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φέτος, για πρώτη φορά, μειώθηκαν οι δαπάνες στην υγεία. Αυτό δηλαδή δεν το περίμενε κανείς. Το Υπουργείο λέει ότι θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία μας, τουλάχιστον έτσι έλεγε το προηγούμενο διάστημα, να μην έχουμε προβλήματα το φετινό χειμώνα, ο οποίος αναμένεται να είναι δύσκολος, έτσι έλεγε το καλοκαίρι, και μιλάμε τώρα για μείωση προϋπολογισμού. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της υποστελέχωσης. Ακριβώς. Μιλάμε για μείωση προϋπολογισμού και μιλάμε ότι έχουμε πολύ λιγότερους εργαζόμενους από ό,τι είχαμε πριν την πανδημία. Από τη μία συνταξιοδοτήσεις και από την άλλη η αναστολή εργασίας. Και εγώ δεν μπορώ να πω. Καταρχήν, έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση από την αρχή ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και υπέρ αυτά που λέει η επιστήμη. Από εκεί και μετά όμως, γιατί επιλέχθηκε μόνο αυτή η κατηγορία ανθρώπων να είναι σε διαθεσιμότητα? Αυτοί οι ανθρώποι που
Να είμαστε και ειλικρινείς, μπορούν να προφυλαχτούν, μπορούν να προφυλάξουν και τους ασθενείς περισσότερο από όλες τις άλλες δημόσιες δομές του κράτους. Γιατί έχουμε 6.500 ανθρώπους σε αναστολή, και όχι μόνο αυτό, αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε τιμωρήσει τόσο πολύ σκληρά που δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ, δεν παίρνουν ούτε ένσημο. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι ένας δημόσιος υπάλληλος που είναι κατηγορούμενος για κακούργημα, ναι, παίρνει το 50% του μισθού του μέχρι να τελεσθετήσει η υπόθεσή του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Εμείς δεν λέμε... Και μιλάμε ότι είναι για πολλούς μήνες εκτός, έτσι. Είναι ακριβώς, είναι πάρα πολλοί μήνες. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν, πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και δεν είναι ένας, δύο, τρεις, είναι 6.500. Και δυστυχώς το Υπουργείο επιμένει σε αυτή την απόφαση. Εμείς ζητάμε και να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, ναι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί είναι και ένα θέμα αυτό. Να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, να κάνει ο κόσμος αυτό που προτείνει η επιστήμη, δεν το συζητάμε. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να τιμωρεί και αυτόν τον κλάδο τόσο σκληρά το Υπουργείο Υγείας και η ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα αυτές τις θέσεις τις έχει καλύψει το Υπουργείο με άλλους εργαζόμενους? Έχει κάνει κάποιες προσλήψεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς θέσεις δεν έχουν καλυφθεί. Γιατί έχουμε μία, από τη μία μεριά τις 6.500 που είναι η θεσιμότητα, από την άλλη έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις, έχουμε τις παραιτήσεις πάρα πολλών γιατρών από τα νοσοκομεία όλης της χώρας και από το δικό μας εδώ στην Καλαμάτα, γιατί δεν αντέχουν να έχουν 10 και 15 εφημερίες το μήνα οι γιατροί, και με αποτέλεσμα να μην κάθονται και να δηλώνουν παραίτηση και να φεύγουν. Να φεύγουν το νοσοκομείο της Καλαμάτας και γενικότερα από όλα τα νοσοκομεία, και να ανοίγουν γιατροί ο δικό τους έξω. Και δεν αντέχουν. Και αυτό που λέμε είναι το εξής, γιατί πολλές φορές λέει η διοίκηση και στο δικό μας νοσοκομείο και γενικότερα ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Όταν σε μια ειδικότητα, κυρία Ελιοπούλου, έχουμε 15 κενά, 15 κενά και προκυρήσει μία θέση, είναι αυτονόητο, και το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν θα έρθει κανείς να υποβάλει αίτηση. Γιατί δεν θα έρθει κάποιος να δουλεύει εδώ πέρα και να κάνει 10 και 15 εφημερίες το μήνα. Ακριβώς. Ζητάμε. Ότι γίνονται προκηρύξεις, γίνονται. Γίνονται. Αλλά καταρχήν καθυστερούν πάνω από 4-5 χρόνια να ολοκληρωθούν. Ζητάμε να γίνουν κατεπήγον άμεσα. Ναι. Πανδημία έχουμε, ναι, με διαδικασίες express. Πήραμε αστυνομικούς με διαδικασίες express για τα πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε να πάρουμε στην υγεία. Να γίνουν με διαδικασία express οι προσλήψεις άμεσα και να καλυφθούν όλα τα κενά στα νοσοκομεία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη κάλυψη και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία που έχουμε, αλλά και γενικότερα όλες τις παθήσεις των πολιτών στην υγεία. Είναι αλήθεια ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν ρίξει το βάρος τους στην πανδημία. Υπολειτουργούν τα άλλα τμήματα, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει πίσω, όπως είπατε κι εσείς, πάρα πολλές άλλες παθήσεις, και έχουν μείνει πίσω και σε προληπτικό στάδιο, έτσι. Ακριβώς. Γιατί και οι πολίτες δυσκολεύονται να πάνε στα νοσοκομεία. Εδώ και χρόνια λέμε, και λέει και η πολιτεία και το Υπουργείο, ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Ναι. Με την τακτική που λειτουργεί το νοσοκομείο, και ας πάρουμε το δικό μας νοσοκομείο, της πόλης μας εδώ, και γενικότερα βέβαια όλα, αλλά με την τακτική που λειτουργεί το νοσοκομείο, αποτρέπει τους πολίτες να πάνε να κάνουν έναν έλεγχο. Δεν λειτουργούν τα εξωτερικά γιατρία. Παίρνεις ραντεβού και σου λέει μετά από 2, 3, 4 μήνες. Πώς θα περιμένεις τόσο? Ακριβώς. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια προηγούμενα φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους πολίτες να πάνε και να δίνουν 50 και 100 ευρώ έξω για να κάνουν μια εξέταση. Μα και τώρα που έχουμε τις ανατιμήσεις, κάθε νοικοκυριό έχει επιβαρυνθεί ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Και το άλλο είναι με την πανδημία που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ζητάμε. Δωρεάν συνταγογράφηση. Δωρεάν συνταγογράφηση όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς ακόμα τίποτα. 47 ευρώ λέει το τεστ. Ποιος έχουμε δυνατότητα? Ξέρουμε ότι τώρα με την Όμικρον, όταν κολλήσει κάποιος, κολλάει όλη η οικογένεια. Ναι. Καταλαβαίνουμε πόσο είναι το μεγάλο το κόστος, συν τις μάσκες, συν τα τεστ, όλα αυτά για μια οικογένεια. Δεν αδυνατεί ο κόσμος να το κάνει. Πολλοί δεν το κάνουν. Και για να ενισχυθούν και αυτές οι δομές που έχει το κράτος, δωρεάν. Έχουμε μόνο στο Κουμουντούρο. Δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει σε μια δομή τέτοια και να περιμένει 2 και 3 ώρες να κάνει ένα τεστ. Δωρεάν συνταγογράφηση και περισσότερες θέσεις ώστε να μπορούν να κάνει οι πολίτες. Να εξυπηρετείται ο κόσμος. Τώρα, όσον αφορά, είπατε έτσι μια εικόνα για το νοσοκομείο της Καλαμάτας, εκτιμώ και το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας στην ίδια κατάσταση και χειρότερη. Το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας δυστυχώς είναι σε χειρότερη κατάσταση. Το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, όπως έχουμε πει πολλές φορές,
έχει διασυνδεθεί με το νοσοκομείο της Καλαμάτας από το 2012. Με αποτέλεσμα, όταν προκυρήσετε μία θέση ενός γιατρού στο νοσοκομείο της Παρισίας, σε πολύ ελάχιστο χρόνο ο γιατρός αυτός, πολλές φορές δεν έχει πάει και καθόλου, αλλά σε πολύ ελάχιστο χρόνο ο γιατρός αυτός βρίσκεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Γιατί υπάρχει έλλειψη, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, γιατί και ο ίδιος ο γιατρός επιθυμεί να έρθει σε μια μεγαλύτερη πόλη να εργαστεί. Με αποτέλεσμα το νοσοκομείο της Κυπαρισίας να αποδυναμώνεται και να υπολειτουργεί. Και έχω πει πολλές φορές, κυρία Λεπούλου, το νοσοκομείο της Κυπαρισίας από το νοσοκομείο της Καλαμάτας απέχει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα. Ένα τροχαίο που θα γίνει στην περιοχή εκεί και ένα καρδιολογικό πρόβλημα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβει να έρθει στην Καλαμάτα για να μπορέσει να δώσει τις πρώτες βοήθειες που θα χρειάζεται. Και ασθενοφόρο ένα. Το νοσοκομείο της Κυπαρισίας έχει ένα ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα όταν το ασθενοφόρο αυτό έρχεται στην Καλαμάτα να είναι όλη η περιοχή. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία εμείς είχαμε κάνει και μια ημερίδα στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας πριν από 1,5-2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, πάνω από 25.000 επισκέψεις το έτος. Μας είχαν παρουσιάσει τότε οι γιατροί. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει εκτός από την. Είναι και μεγάλη περιοχή. Βέβαια. Έτσι, δεν είναι... Και την Ολυμπία και την Τριφυλία και την Πηλία. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε για μια περιοχή που περίπου τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνάει τις 50.000 πληθυσμό. Και μιλάνε για να το κλείσουν, μιλάνε για να το συγχωνεύσουν το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πρέπει να ενισχυθεί. Και τουλάχιστον εμείς έχουμε πει και τότε στη μερίδα, αλλά και στη διοίκηση το έχουμε πει αυτά, και γραπτός και προφορικός, πρέπει να ενισχυθούν τουλάχιστον οι ειδικότητες που έχουν προτεραιότητα. Ναι. Όπως είναι ένας καρδιολόγος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καρδιολόγος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καρδιολόγος. Δεν υπάρχει παιδίατρος. Μιλάμε για βασικές ειδικότητες. Ακριβώς, για βασικές ειδικότητες. Εγώ δεν λέω να κάνουμε τα πάντα, αλλά βασικές ειδικότητες, ένας χειρούργος. Πρέπει να υπάρχουν πάντα εκεί σε αυτό το νοσοκομείο. Καλύπτει, επαναλαμβάνω, μεγάλη περιοχή. Του καλοκαιρινού μήνε ξεπερνάει τις 50.000 πληθυσμό. Με καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε και διαμαρτυρόμαστε, όχι χωρίς λόγο, γιατί χάνονται άνθρωποι στον δρόμο, είτε από αρρώστια, από έφραγμα, είτε από τροχαίο, θα μπορούσαν να σωθούν. Που θα μπορούσαν να σωθούν. Πολλές φορές τον πει. Στην Κυπαρισία θα ξαναπάμε και σύντομα. Εδώ έχω έρθει στην εκπομπή σας, όπως είπα και πριν, και με τον Γιώργο τον Πετρόπουλο από την εκτελεστική της ΑΔΕΔΗ. Έχουμε κάνει περιοδία και στα κέντρα υγείας, που και εκεί. Εκεί και άλλο ένα σοβαρό και εκεί θέμα. Πολύ σοβαρό τώρα, πρόβλημα. Εκεί, πολύ γιατί, σοβαρό εντάξει, πρόβλημα. Είναι αποδυναμωμένα όλα τα κέντρα υγείας. Τα πάντα. Υπολειτουργούν βασικά. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε για τα αγροτικά ιατρία, τα οποία ναι, εντάξει... τουλάχιστον να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μπορούν να αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή γνωρίζουμε ότι στη Μάνη, στο κέντρο υγείας της Μάνης, δεν θα προλάβει τίποτα. Να υπάρχουν τα απαραίτητα. Να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε ένα τροχαίο που θα γίνει, σε μια αρρώστια ενός ανθρώπου. Δυστυχώς, χάνονται καθημερινά άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε, γι' αυτό κάνουμε την ημέρα υγείας, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και θα την κάνουμε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δεν είναι ότι καλύτερο, κυρία Ελιοπούλου, να πάμε να κάνουμε συγκέντρωση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δεν είναι ο σκοπός μας. Αλλά 2 χρόνια τώρα διαμαρτυρόμαστε, φωνάζουμε, είτε με παραστάσεις διαμαρτυρίας, είτε εγγράφω στους αρμόδιους και στη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και γενικότερα στο Υπουργείο, η ΑΔΕΔΗ από την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά δεν μας ακούει κανείς. Και την ίδια ώρα πιέζεται και το νοσοκομείο μας, γιατί βλέπουμε ότι ειδικά στην περιοχή μας τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, έχουμε βαριές νοσηλείες. Σωστά. Και καταλαβαίνουμε και οι εργαζόμενοι εκεί θα έχουν. Οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν ρεπό. Βρεθεί σε αδιέξοδο. Ακριβώς. Ένα βασικό αίτημα των εργαζομένων, που είναι, αυτό και αν είναι δίκαιο. Βαρέα και ανθυγινά. Δηλαδή, αν δεν είναι κάποιος στα ανθυγινά που δουλεύει σε μονάδες COVID και γενικότερα στον χώρο του νοσοκομείου, ποιος είναι τότε? Αλλά δεν το κάνουν. Το ζητάμε, το διεκδικούμε. Απεγνωσμένο αυτό το πράγμα. Πρέπει οι εργαζόμενοι που πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσπαθούν καθημερινά στον αγώνα του νοσοκομείου για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, πρέπει να δικαιωθούν κάποια στιγμή. Είναι βαρέα και ανθυγινά. Όλοι στον χώρο του νοσοκομείου. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα. Ένα και πάγιο αίτημα. Παλιά. Ακριβώς. Τώρα δηλαδή πήγαμε και τους δώσαμε το μισό δώρο. Και τι έγινε, αυτό είναι το ζητούμενο? Όχι να αμυφθούν όπως πρέπει. Και το άλλο είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να καλούμε γιατρούς απ' έξω να έρθουν να δουλέψουν για λίγες καιρό στο νοσοκομείο με το διπλό ή τριπλό μισθό και μέσα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας να έχουμε τους δικούς μας γιατρούς και να μην τους δίνουμε αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει.
και το εξυγχρονίζεται στα μηχανήματα. Εδώ πράγματι το νοσοκομείο Καλαμάτας έχει εξυγχρονιστεί. Ο προηγούμενος διοικητής, ο κύριος Μπέζος, είχε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι σε μια απειλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση, αλλά τώρα όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε ευθύνουσα κατάσταση. Είναι σε ευθύνουσα κατάσταση και έλλειψη ιατρικού προσωπικού που αποχωρεί, γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον να μπορέσει να εργαστεί εδώ πέρα, και αλλά και σε γενικότερα. Ας πούμε, το ογκολογικό τμήμα έχει μία ογκολόγο, τα περιστατικά είναι πολλά και αρκετά φεύγουν για Αθήνα. Ακριβώς. Θα μπορούσε έτσι να ήταν διαφορετικά Ακριβώς. τα πράγματα, για να μην ταλαιπωρούνται και οι ασθενείς. Σωστό. Και καταλαβαίνουμε ότι εκτός από την ταλαιπωρία είναι και τα έξοδα. Γιατί το να μετακινηθεί ένας ασθενής στην Αθήνα πολύ σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλα αυτά είναι έξοδα. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Τα καταλαβαίνει καλύτερα αυτός που τα βιώνει. Ζει, αυτός που τα βιώνει. Εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά αυτός που τα βιώνει καταλαβαίνει πόσο δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Και δυστυχώς, το λέω και μια ακόμη φορά, η πολιτεία αδιαφορεί. Αδιαφορεί σε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πολύ βασικά πράγματα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν. Επαναπάβεται στο φιλότιμο των γιατρών. Δεν μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν μια χημειοθεραπεία στην Αθήνα. Δεν μπορεί να κάνουν μια εξέταση να πηγαίνουν στην Αθήνα οτιδήποτε, γιατί δεν έχουμε εδώ. Ή να παίρνουμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και να σου λέει μετά από 2 χρόνια. Ναι. Και μετά μιλάμε για πρόληψη. Λέμε ότι μετά τα 50 πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις για τον καρκίνο, για όλα αυτά, οι άντρες, οι γυναίκες και όλα αυτά. Όταν παίρνει ένα τηλέφωνο και σου λέει μετά από 2 χρόνια. Δεν περιμένει ο άλλος. Αναγκάζεται να πάει έξω. Μα έξω. Ή αναγκάζεται να πάει έξω, αν έχει την οικονομική άνεση, ή δεν πάει ούτε πουθενά και δεν κάνει τίποτα. Και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία του. Και ξέρουμε, ας πούμε, κυρία Ελιοπούλου, ότι το 80-90% του καρκίνου στους άντρες από πού ξεκινά, από το παχύ έντερο και τον προστάτη, που μπορεί να κάνει μια εξέταση και να γλιτώσει, και στις γυναίκες τα ίδια, αλλά δυστυχώς, αν πάρει τηλέφωνο στο νοσοκομείο, θα μας κλείσουν ραντεβού μετά από 2 χρόνια. Εγώ προσωπικά, μετά από 2 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει αυτά τα πράγματα να ενισχυθούν, η πρόληψη να ενισχυθεί, το νοσοκομείο και της Καλαμάτας γενικότερα να δουλέψει και σε άλλες παθήσεις που υπάρχουν εκτός του COVID, να γίνουν άμεσα προσλήψεις με διαδικασίες express και να αναγνωριστεί η προσφορά των ανθρώπων που δουλεύουν στην υγεία. Να αναγνωριστεί πραγματικά, όχι με 150 ευρώ δώρο που δώσαμε πριν από λίγο καιρό. Να αναγνωριστεί με βαρέα και ανθυγινά, να γίνουν προσλήψεις. Δεν γίνεται, ας πούμε, στην μονάδα COVID αυτή τη στιγμή να εφημερεύουν γιατροί που δεν είναι πνευμονολόγοι ή παθολόγοι ή γενικοί γιατροί. Δεν μπορεί να εφημερεύει γιατρός ή να είναι γιατρός ο οποίος είναι παιδίατρος ή ο οποίος είναι γυναικολόγος να είναι στην κλινική COVID. Αυτά για μας είναι αδιανόητα. Δυστυχώς όμως και η διοίκηση αλλά και το Υπουργείο επιτρέπει αυτές τις διαδικασίες. Αφού υπάρχει έλλειψη αυτό, δεν μπορεί που... ένας. Εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνω το αυτονόητο. Ότι ένας γυναικολόγος δεν μπορεί να είναι στην κλινική COVID. Ούτε ένας παιδίατρος. Πρέπει να είναι κάποιες παθήσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο στη συγκεκριμένη πάθηση βέβαια. Δυστυχώς όμως εδώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και όταν τα λέμε στη διοικήτρια, δεν μας απαντά σε αυτό το πράγμα. Δεν μας απαντά σε αυτό το πράγμα. Είναι και θέμα κεντρικό, κύριε Φαβετά. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε αυτές τις ειδικότητες. Γι' αυτό και εμείς δεν κάνουμε τοπικό. Ναι. Κάνουμε ημέρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Δεν στην Αθήνα θα κάνουν διαμαρτυρία στο Υπουργείο. Mm-hmm. Εμείς επιλέξαμε εδώ μαζί με τους πρωτοβάθμιους, όπως είπα, συλλόγους του νομού στην υγεία, να καλέσουμε για να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας, να επιδώσουμε ένα ψήφισμα, έστω και αυτή τη στιγμή, μετά από 2 χρόνια, μετά από 22.000 νεκρούς από COVID, μετά από την πρωτιά που έχουμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη σε θανάτους ανάλογα με τον πληθυσμό, έστω να καταλάβει να ενισχύσει η κυβέρνηση και τον προϋπολογισμό στην υγεία, να κάνει και αυτά που είπαμε πιο πριν, όπως είναι οι άμεσα προσλήψεις κλπ. Και βέβαια να πούμε εδώ έτσι ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που υπάρχει κάνει αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Φυσικά. Έτσι, και έχει φιλότιμο και τρέχει όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά ίσως και να επαναπαύεται η πολιτεία στο φιλότιμο των γιατρών και να μην κάνει τις προσλήψεις. Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό. Συνεπώς πρέπει να κινηθεί η διαδικασία, να γίνουν προσλήψεις, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Ναι, μεν λένε ότι σε 1-2 μήνες. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, όλο εκπλήξεις. Στο 1-2 μήνες το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι, και πέρυσι το ίδιο λέγαμε. Αυτό. Ναι. 1-2 μήνες το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Όμως έχουν περάσει 2 χρόνια από τους 1-2 μήνες. Εγώ δεν λέω πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, γιατί φυσικά δεν το γνωρίζω. Δεν είμαστε και ειδικοί. Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως λέω ότι
πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας άμεσα. Άμεσα. Δεν είναι μόνο ο COVID. Είναι και άλλες παθήσεις, όπως είπαμε και πριν. Πρέπει να ενισχυθούν και αποδείξανε οι δημόσιες δομές υγείας πόσο χρήσιμες είναι στην πολιτεία μας. Πόσο χρήσιμες είναι στο κράτος. Αποδείξανε οι δημόσιες δομές υγείας πόσο απαραίτητες είναι. Όταν κάποιος κάνει κάτι πάθει, στο νοσοκομείο θα πάει. Πρέπει όμως εκεί να βρει άνθρωπο. Πρέπει να βρει γιατρό. Πρέπει να βρει κατάλληλο γιατρό. Όχι γιατρό. Την ειδικότητα που θέλει. Ακριβώς. Και πρέπει αυτή και η πρόληψη που είπαμε και πριν, κυρία Λιοπούλου, πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα σε όλους τους πολίτες, άμεσα και όχι μετά από 2 χρόνια ραντεβού ή μετά από 3. Γιατί καταλαβαίνετε, ο πολίτης πολλές φορές μπορεί να μην προλάβει, να έχει μεγαλώσει η πάθησή του, το πρόβλημά του και να αντέξει. Αλλά από εκεί και μετά όμως δεν υπάρχει δυνατότητα να πηγαίνουμε και στο ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μετά από 10 χρόνια μνημόνια, μετά από 10 χρόνια συρρήκνωση, μετά από τόσες μειώσεις στο μισθό όλων των εργαζομένων, και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, κατάργηση δώρων και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη, έχουν πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν αντέχουν να κάνουν ούτε το βασικό που είναι η πρόληψη για την υγεία τους και για τη ζωή τους. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να ακουστείτε, έτσι, μετά την κινητοποίηση, που όλα αυτά που είπατε έπρεπε να είχαν γίνει 2 χρόνια πριν και όχι τώρα. Ωστόσο, ας ελπίσουμε έστω και την τελευταία στιγμή κάτι να γίνει, να ενισχυθούν οι δομές υγείας, ανεξάρτητα και από την πανδημία, γιατί δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι και οι άλλες παθήσεις, για να έχουμε γιατρούς και να έχουμε γιατρούς στον τόπο μας και οι ασθενείς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τα έξοδα. Εμείς, κυρία Λιοπούλου, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που λέει η συνείδησή μας, αυτό που κάνουμε εδώ και 2 χρόνια, αλλά και πιο πριν, αλλά ειδικότερα τώρα με την πανδημία. Θα κάνουμε πάλι μια παράσταση διαμαρτυρίας. Καλούμε όλα τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, τους εργαζόμενους, την Τρίτη, πρώτη Φεβρουαρίου, στις 1:30 το μεσημέρι, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Διοικήτρια με τη σειρά της να το προωθήσει στο Υπουργείο, ώστε να καταλάβουν και να ευαισθητοποιηθούν επιτέλους οι αρμόδιοι, το Υπουργείο, η κυβέρνηση και να κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα για την υγεία και για τη ζωή των συνανθρώπων μας. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά η εκπομπή σας, η φιλόξενη εκπομπή σας, αυτό το πόσο τόσο σοβαρό θέμα που είναι η υγεία, μας έχετε καλέσει 2-3 φορές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μέσα από την εκπομπή σας προβάλλονται και τα αιτήματα και μέσα από την εκπομπή σας καταλαβαίνουν και πιέζονται και οι αρμόδιοι. Να σας ευχαριστούμε. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, να το ξέρετε αυτό. Να προβάλλουμε τέτοια θέματα, γιατί απασχολούν όλους τους πολίτες. Όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.